τραβιέται η νοσηλεύτρια με τον φίλο μας τον Τόλι, μια χαρά. Μετά το φέρνει, τον βαρέθηκε το φίλο μας τον Τόλι η νοσηλεύτρια και άρχισε να τραβιέται με έναν άλλο γιατρό, ορθοπαιδικό, ο οποίος ήταν παντρεμένος. Τώρα σας λέω πολύ κοτσομπόλιο. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog εδώ στο Multiculti Unboxing. Είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όταν σας λέω πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το βίντεο που είχα κάνει πριν 2-3 εβδομάδες που έλεγα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που δούλευα, που με μεγάλη μου έτσι χαρά του είδατε αρκετά παιδιά, ρε παιδί μου, βγάλατε και εσείς το δικό σας παράπονο από διάφορους έτσι εργοδότες, από διάφορες έτσι δουλειές που είχατε και στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα τέλος πάντων έτσι γενικά. Και η μεγάλη μου χαρά είναι ότι το είδανε το βίντεο μερικοί που δουλεύουν εκεί. Και αυτοί που δουλεύουν εκεί που το είδαν το βίντεο εννοείται ότι είναι από το άλλο το στρατόπεδο. Γιατί η συγκεκριμένη κλινική έχει τις ιδιαιτερότητες της, όπως κάθε έτσι επιχείρηση, ξέρεις, με τα, το τι παίζει μέσα στην επιχείρηση. Να σας πω απλά ότι η συγκεκριμένη κλινική το 70-80% του προσωπικού, συνολικά ρε παιδί μου, του προσωπικού, είναι μιας χριστιανικής αίρεσης μέλη, που είναι και η, πώς το να πω, και η, έτσι, και η διοίκηση είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε όλοι είναι δικά τους παιδιά. Και κάποια τα δικά τους τα παιδιά που τα έχουν έτσι παραχαϊδευμένα τέλος πάντων, κάποια τα δικά τους τα παιδιά μου στείλανε έτσι μήνυμα και ότι εγώ είμαι ο τεμπέλης εκεί και δεν δούλευα καλά. Και εμένα λέει είναι η μαμά μου μέσα σε αυτή τη δουλειά, είναι ο μπαμπάς μου, ο θείος μου, η θιά μου, η γιαγιά μου και δεν είσαι καλός εσύ. Οι άλλοι βγήκαν να με πει ότι είναι μια εξαιρετική επιχείρηση. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι καλή κλινική στο θέμα δουλειάς και σε αυτό που προσφέρει στους ασθενείς και στον κόσμο που πάει εκεί για να γίνει καλά τέλος πάντων. Εννοείται, δεν είναι, ήταν πολύ ξεκάθαρο που το είπα. Εμένα το θέμα μου ήταν η συμπεριφορά προς τον εργαζόμενο. Και η συμπεριφορά προς τον εργαζόμενο έχει να κάνει και με το ποιος είναι ο εργαζόμενος, με την έννοια το τι αλυσβερίσει έχεις εσύ με τη διοίκηση. Συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως σας είπα και πριν, έχει τα δικά της τα παιδιά. Είπα ποιος. Για τι καθορίζει το δικό της το παιδί. Και το θέμα ήταν ότι αυτό ήταν ξεκάθαρο. Εγώ να σας το πω έτσι απλά, δεν ήξερα τι παίζει, γιατί ήμουν τελείως, δεν ήξερα κανέναν, δηλαδή δεν ήξερα, πώς να το πω, κανέναν συγκεκριμένη κλινική. Απλά πήγα γιατί έκανα εκεί πρακτική, με θέλανε και πήγα με αυτή την έννοια. Απλά το θέμα, και όπως και στο προηγούμενο βίντεο σας είχα πει, ότι με το κοτσομπολιό, με το κάρφωμα, τα καρφιά ήταν δικά τους. Και μερικά καρφιά ήταν και από τους άλλους, από εμάς που δεν ήμασταν το 20%, που δεν ήμασταν του συναφιού, από τις οργάνωσης, να το πω, αυτής της χριστιανικής αίρεσης. Δεν έχω κάτι με τις θρησκείες. Έχω τη δικιά τους τη θρησκεία τέλος πάντων. Γούστο τους και καπέλο τους, δεν με απασχολεί αυτό. Απλά είναι δικά τους παιδιά, πηγαίνουν στην εκκλησία τους, γνωρίζονται και με άλλα πράγματα. Οπότε υπάρχει άλλη σχέση και υπάρχει. Δεν τους κουνάς από εκεί μέσα φτηνούς, ρε παιδί μου. Και αυτούς όταν κάτι δεν τους αρέσει, κάτι τους ξενερώνει, ή μπορεί να μην αρέσουν τη φάτσα σου, θα σε φάνε. Ή μπορεί να βλέπουν ότι εσύ, παιδί, ρε παιδί μου, δεν έχεις κάποιο γνωστό και γιατί μπήκες μέσα και το δικό μου το παιδί, άμα φύγεις εσύ, θα πάρω το δικό μου το παιδί. Κατάλαβες, υπάρχουν πολλά έτσι κολπάκια. Και συν τη άλλη, πώς μπορείς μια επιχείρηση να την κατηγορήσεις εσύ, ο Α, ο Β, που δουλεύεις εκεί μέσα, που δουλεύεις εσύ, γιατί δουλεύει η μαμά σου, δουλεύει ο μπαμπάς σου, δουλεύει ο αδερφός σου, δουλεύει ο άντρας σου, δουλεύει η νύφη σου, θα έρθει και το παιδί σου. Με αυτή την επιχείρηση εννοείται ότι είναι η καλύτερη επιχείρηση στον κόσμο, ταΐζει όλη την οικογένειά σου. Εννοείται, εμένα δεν ταΐζε κανένα, ταΐζε μόνο εμένα. Μόνο εγώ δούλευα, δεν είχα κάποιο γνωστό. Απλά αυτή είναι η διαφορά που θέλω να σας πω, ότι δεν μπορείς να τα βάλεις κόντρα μαζί τους, ούτε μπορείς να βγάλεις άκρη μαζί τους, γιατί είναι δυνατή, γιατί θα βγουν να σε πούνε, ή μάλλον, άμα δεν σε γουστάρουν, είσαι ένας και είναι όλοι οι άλλοι, θα σου βάλουν όποια ταμπέλα θέλουν πάνω σου. Και δεν μπορείς εσύ να κάτσεις, σε ποιον να την αποδείξεις. Και όλοι οι άλλοι που ακούνε και βλέπουν μέσα σε μια επιχείρηση θα ακούσουν την άποψη και την ταμπέλα που βάζουν οι πολλοί. Όχι άμα έχεις εσύ δίκιο ή άδικο. Τέλος πάντων, αυτά με τους φίλους. Γελάω, πραγματικά γελάω, και κάποιος θα μου βγει να μου πει δεν είναι έτσι. Αλλιώς το αν είμαι καλός ή κακός το δείχνει η πορεία μου. Δεν το δείχνει ούτε εσύ μπορείς να πεις, ούτε εγώ μπορώ να πω κάτι. Το δείχνουν τα πρεπεραγμένα του καθενός. Εσύ έχεις μείνει σε εκείνη την κλινική που ήσουν με τον μισθό των 800-900 ευρώ. Εγώ έφυγα από εκεί και είμαι πολύ καλύτερα. Οπότε τι σημαίνει? Ότι κάτι καλά κάνω. Οκ. Πάμε παρακάτω. Θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένη κλινική, για να δείτε το πώς λειτουργεί και το πώς σκέφτεται. Θα πω και άλλα πράγματα, π.χ. και από μια δουλειά που δούλευε ο αδερφός μου στη Θεσσαλονίκη, έτσι κάποια, δηλαδή να δεις τι καραγκιόζιδες εργοδότες έχει, και θέλω από κάτω
όλοι οι φίλοι ρε παιδί μου να βγάλετε το παράπονο σας, το άχτη σας για διάφορες δουλειές στην Ελλάδα, το πώς συμπεριφέρθηκαν, τι σας κάνανε με ονόματα. Εντάξει, εγώ το συγκεκριμένη κλινική δεν θα πω όνομα γιατί ρε παιδί μου, καταλάβατε για ποια λέω, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, καταλάβατε για ποια λέω, δεν χρειάζεται να πω, να μην έχουμε άλλα πράγματα, αλλά γενικά πείτε ό,τι θέλετε, γράψτε από κάτω, αυτή η δουλειά, αυτό το μαγαζί, αυτό το σούπερ μάρκετ, αυτό το αφεντικό, αυτό, βγάλετε το παράπονό σας. Ξεκινάμε το δικό μου το παράπονο. Συγκεκριμένη κλινική, για να δείτε πώς σκέφτεται και πόσο είναι του στυλ μόνο τα λεφτά. Μόνο τα λεφτά και μόνο ό,τι με συμφέρει. Νοσηλεύτρια δικιά τους, της οργάνωσης που είπαμε, τραβιέται με γιατρό εφημερεύων κάθε μέρα κάτω στο ιατρείο το βράδυ, ξέρετε τι κάνουν, ναι, αλλάζουν τα προβολάκια τους, αλλά επειδή η νοσηλεύτρια συγκεκριμένη είναι δικιά τους, παντρεμένη νοσηλεύτρια, ο γιατρός δεν ξέρω τι ήταν, επειδή είναι παντρεμένη νοσηλεύτρια δεν γίνεται τίποτα, δεν λένε τίποτα, δεν την κάνουν τίποτα γιατί είναι δικιά τους. Σε μια άλλη ανάλογη περίπτωση που κάτι είχε ακουστεί, η νοσηλεύτρια έφυγε κατευθείαν γιατί αυτή έφταιγε, εννοείται. Πάμε σε άλλο παράδειγμα που έτσι είναι το πιο που το είχα ζήσει και από κοντά. Τραυματιοφορέας τώρα, ο φίλος μου ο Τόλης, Παόκι. Παόκι, ο Ικάς, ξέρεις, τέτοιο στυλ. Ο φίλος μου ο Τόλης, καλή του ώρα, τον είχα πετύχει και τις προάλλες το 19, το 18 ήταν, ήμουν κάτω κέντρο. Τραυματιοφορέας, συγκεκριμένη κλινική για πάρα πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια, δουλευταράς, από τους καλούς τραυματιοφορείς. Τραβιόταν, καλά και γινόταν τις ανομαλίες μέσα, παρότι ήταν και καλά, ήταν, πώς να το πω, αυστηρή κλινική στο θέμα κανόνες και πώς μιλάς και κάνεις και δεράνεις, ήταν άστα να πάνε, όλοι αλλάζαν τα μάτια τους, μόνο εγώ δεν έκανα τίποτα. Και τι ήθελα να πω, ο φίλος μας ο Τόλης τραβιόταν με μια νοσηλεύτρια του χειρουργείου, η οποία νοσηλεύτρια ήταν το δεξί χέρι ενός γιατρού, ουρολόγου. Δεν είχε κάτι με τον ουρολόγο η νοσηλεύτρια, απλά ήταν το δεξί χέρι. Τι σημαίνει δεξί χέρι, σε κάθε χειρουργείο που μπαίνει ο ουρολόγος, αυτή είναι από δίπλα, είναι η εργαλοδότητα του τριάτου. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται, δεν φεύγει αυτή από εκεί. Okay. Τραβιέται η νοσηλεύτρια με τον φίλο μας τον Τόλη, μια χαρά. Μετά το φέρετε τον βαρέθηκε το φίλο μας τον Τόλη η νοσηλεύτρια και άρχισε να τραβιέται με έναν άλλο γιατρό, ορθοπαιδικό, ο οποίος ήταν παντρεμένος. Τώρα σας λέω πολύ κοτσομπόλιο. Και τι γίνεται, ο Τόλης δεν μπορούσε ο φίλος μας να το αντέξει, ρε παιδί μου. Ήταν Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο κατά τις 12-11, είχα βάρδια εγώ. Και ήπιε από βραδύ ο φίλος μας ο Τόλης τα ποτάκια του, έγινε τούρμπο, δεν δούλευε. Ήρθε το μεσημέρι στην κλινική να πιάσει τον γιατρό και ο φίλος μας ο Τόλης σας είπα ότι ήταν τούμπανο, ο Ικάς και Παόκι και ξέρεις ρε παιδί μου, αυτούς τους ξυρισμένους τους, ρε παιδί μου, τον έβλεπες και φοβόσουν, α, τέκιος, δηλαδή μας έβγαινε στο χέρι, σε έκανε και σπάγες ο φίλος μας ο Τόλης και τον πιάνει τον γιατρό, εκείνος εννοείται ότι χέστηκε πάνω του γιατρός, εννοείται ότι χέστηκε πάνω του. Δύο μπούφλες πρόλαβε να τον ρίξει, όχι κάτι πολύ γιατί ορμήξαν όλοι να τους χωρίσουν. Δύο μπούφλες έριξε, που η μπούφλα η δικιά του είναι σαν τη δυνατή την μπουνιά τη δικιά μου, που λέει ο λόγος και πιο λίγο. Και τον έριξε κάτω τέλος πάντων, έγινε τι έγινε εκεί πέρα. Δεν είχε, ρε παιδί μου, ότι τον έσπασε στο ξύλο γιατί δεν πρόλαβε. Γιατί άμα τον άφηνε θα τον διέλυε. Και ποιο ήταν το θέμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όμορφα και ωραία να το δούμε. Όλοι δεν φταίνε. Πρώτα-πρώτα φταίει η νοσηλεύτρια, φταίει και ο φίλος μας ο Τόλης, φταίει και ο φίλος μας ο γιατρός. Σωστά. Τι έγινε όμως, πήρε τον μπούλο μόνο ο φίλος μας ο Τόλης, γιατί ήταν αυτόν που χρειαζόταν λιγότερο. Γιατί για κλινική σας μιλάω, μπορεί σε κάποιους εκεί έξω να είναι οι ευεργέτες τους, γιατί όπως σας είπα, δουλεύει η μαμά τους, ο μπαμπάς τους, η σωτιά τους, ό,τι θέλουν. Μπορεί να είναι η καλύτερη κλινική στον κόσμο, στο θέμα, γιατί είναι δικιά τους, ρε παιδί μου, αλλά για μένα δεν μου φέρθηκαν καθόλου καλά. Και σε προσωπικό επίπεδο, και από τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκαν, και από τον τρόπο που μιλούσανε, και όλα αυτά. Και για 500, και 600, και για 700 ευρώ δεν αξίζει να δουλεύεις για τέτοιους ανθρώπους. Τέλος. Να σας πω παράδειγμα τώρα τον αδερφό μου. Δούλευε, τώρα τι ήτανε, τέλη του 16, αρχές του 17, στο Γιούπι, που είναι το πρώην Κούκου, εκεί πέρα στην Τερψιθέα, στη Σταυρούπολη, πλατεία Τερψιθέας, εκεί πέρα. Το ξέρετε το Κούκου το παλιό, από εκεί είχα πάρει, θυμάμαι, είχαν πάρει οι γονείς μας, μας είχαν πάρει το PlayStation το 1, 1997-98, με το FIFA το 97, κάτι τέτοιο, πολύ ωραίες εποχές.
Και που λέτε, δούλευε εκεί πέρα ο αδερφός μου στο Γιούπι, 2-3 μήνες. Τότε είχε ανοίξει αποθήκη και έπαιρνε μισθό 470 ευρώ, ρε παιδί μου. Ναι, και εγώ εκεί τρελαίνομαι με κάποιους εργοδότες εκεί έξω. Για 470 ευρώ νιώθουν ότι τους ανήκεις, και για 500 και 600 νιώθουν ότι είσαι δικός τους. Νιώθουν ότι, ρε παιδί μου, σε πληρώνω και σε πηδάω κάθε μέρα την ψυχολογία και ό,τι θέλω. Εγώ εκεί τρελαίνομαι. Αυτό με τρελαίνει, ότι ρε ηλίθιοι εργοδότη, όταν με πληρώνεις για 500 ευρώ, 500 ευρώ πρέπει να σου δουλεύσω. Όλοι νομίζουν ότι έτσι είναι εποχές, 500 ευρώ σε δίνω, εσύ θα τα δώσεις όλα. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Έτσι δεν πάει, γιατί δεν πάμε ποτέ μπροστά. Γιατί εσύ, άμα καταλάβεις ότι με τα 500 ευρώ που δουλεύω, πρέπει να δουλεύω για 500 ευρώ, θα βρεις για να πάει μπροστά η δουλειά σου να μου δώσεις παραπάνω για να βγει η δουλειά. Αλλά επειδή φοβόμαστε όλοι ότι ούτε τα 500 ευρώ, άμα φύγουμε από εκεί, θα τα βρούμε, γι' αυτό και κάποιοι γίνανε μάγκες. Όπως η συγκεκριμένη κλινική και όπως και σε όλες τις κλινικές στην Θεσσαλονίκη που ξέρω, που λόγω της κρίσης πέσανε οι μισθοί, αυτοί οι τιμές τους σαν αυτά που χρεώνανε στους ασθενείς ήταν τα ίδια. Τα έξοδά του, επειδή μου, γιατί δεν αλλάξανε τιμές. Ο μόνος που την έφαγε ήταν ο εργαζόμενος, που έπαιρνε πιο λίγα. Γιατί είχε κρίση. Δηλαδή, εγώ έπρεπε, είμαι 800 με 500 ευρώ, το ίδιο να δουλεύω. Εκεί. Και το άλλο που είχα ρωτήσει τη μαλακισμένη εκεί στην κλινική, τη λέω, όταν την είπα, εσύ με 500 ευρώ μπορείς να ζήσεις, δεν μου απάντησε. Και είμαι εγώ ο κακός. Εγώ είμαι ο ηλίθιος. Τέλος πάντων, και πάμε στο φίλο μας τον Γιούπι. 470 ευρώ έπαιρνε ο αδερφός μου. Και θυμάμαι, ήταν. Τι μου λέγε, είπα θα τους πληρώσει. Είχε αλλάξει ο μήνας, ήταν 2-3 του μηνός, και τους λέει, πότε θα μας πληρώσετε. Μα έλα μωρέ, λέει, εντάξει, αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, λέει, και τι έγινε, λέει, σιγά να πούμε. Λέει, άκουμε τι θράσος, ακούστε τι αφεντικά κυκλοφορούν έξω, ο Καραγκιόζης, ο Γιούπης. Και ας μας στείλει, άμα το δει κάποιος, το Γιούπη, του κάνουμε μια ξεφτιά, του κάνουμε και ένα βιντεάκι έτσι ολόκληρο, δεν μας άσχεται για πράγματα. Τον είπε τον εφό μου, λέει, γιατί. Σκάς τόσο πολύ να πληρωθείς, αφού παίρνετε, λέει, τόσο λίγα λεφτά, που σημαίνει ότι με αυτά τα λεφτά δεν μπορείτε να ζήσετε, οπότε παίρνετε και απαλού λεφτά. Οπότε δεν έχετε πρόβλημα να καθυστερήσω κι εγώ 5-10 μέρες να σας δώσω τα λεφτά. Ακούστε, τέτοιο θράσος. Σε πληρώνει, είναι μάλλον να σε πληρώσει, με λίγα λεφτά, δεν στα δίνει, γιατί ξέρει ότι αυτά τα λεφτά είναι πολύ λίγα, οπότε σου λέει, εσύ τόσο καιρό με κάτι άλλο ζεις. Τσοντάρουν οι γονείς σου για να ζήσεις, τέλος πάντων δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Οπότε έχεις λεφτά. Για τέτοιους καραγκιόζηδες μιλάμε. Γι' αυτό σας λέω, από κάτω γράψτε, ρε παιδί μου. Εγώ δούλευα, πες, σε αυτό το μαγαζί ήταν έτσι το αφεντικό. Από κάτω γράψτε, θα κάνουμε και άλλο βίντεο μετά με δικά σας σχόλια. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Τότε δεν μπορούσα να μιλήσω. Τώρα δεν καταλαβαίνω Χριστό. Όποιος μου την πει, όποιος μου κάνει κάτι, βιντεάκι κατευθείαν. Να μου πεις τώρα ποιος θα το δει. Να, στο συγκεκριμένο βίντεο είχε 14-15.000 views. Μπορεί κάποιο να έχει παραπάνω. Θα το πω. Ό,τι θέλω να το πω, θα το πω. Δεν θα το κρατήσω μέσα μου. Και γι' αυτό γουστάρω. Γιατί πλέον μπορώ και μιλάω, και το δικαίωμα να μπορώ να μιλάω το κέρδισα μόνος μου. Οπότε φίλοι μου από κάτω, γράψτε μου τα δικά σας παράπονα, τα δικά σας έτσι σχόλια, να είμαστε μια φωνή, να τα βάλουμε κόντρα με τα αφεντικά. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το κακό. Στο θέμα δουλειάς πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί το θέμα της δουλειάς είναι καθημερινό και αυτό μπορεί να μας αλλάξει επίπεδο. Στο θέμα δουλειάς πρέπει να αντιδράσουμε και να μην είμαστε με 500 και με 600 ευρώ. Αντιδράμε για μαλακίες. Βγαίνουμε στον δρόμο για μαλακίες που πάλι δεν κάνουμε τίποτα, και για το σημαντικό που είναι ο μισθός μας, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι η δουλειά μας, δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε 500 είναι αυτά, τα παίρνουμε, εντάξει. Και αυτό θα σου το πούνε αυτοί που παίρνουν παραπάνω ότι είναι εντάξει. Αυτοί που παίρνουν 500-600 ευρώ δεν θα βγει κανένας να σου πει α, είναι εντάξει. Οπότε γράψτε μου από κάτω τα σχόλιά σας. Με μεγάλη μου χαρά θα κάνω και άλλο βίντεο με τα δικά σας σχόλια, ρε παιδί μου, να πούμε ιστορίες. Γράψτε μου από κάτω ιστορίες. Και άμα θέλει κάποιο παιδί να πει κανονικά ιστορία, έτσι έχει όρεξη, ας μου το γράψει. Ας μιλήσουμε, να το βγάλω έτσι ωραία, να το πούμε, να γουστάρουμε. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.